Φίλοι μου γεια σας, είμαι ο Κώστας και σας καλωσορίζω για μία ακόμα φορά στο κανάλι μου. Η αιτία το να γυρίσω το σημερινό βίντεο ε, μου δόθηκε από ένα φίλο μου που προσπαθούσε να δουλέψει τη γνωστή σε όλους ε, τσιμπίδα. Ε, ξέρουμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο εργαλείο, πολλούς ε, φαντάζει η χρήση του εύκολη ε, αλλά σε μερικούς όμως είναι αρκετά δύσκολη και δυσνόητοι. Πάμε λοιπόν να σας δείξω μερικά παραδείγματα το πώς μπορούμε να δουλέψουμε τη τσιμπίδα αυτή. Πάμε στον πάγκο να βιδώσουμε και να ξεβιδώσουμε ε, μερικά παξιμάδια. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον πάγκο, έχουμε τη τσιμπίδα μας ε, και έχουμε και εδώ ένα Παραπλήσω εργαλείο, τον καβούρα και έχουμε και αυτό εδώ πέρα τα εξαρτήματα, μία γωνιά ε, χάλκινη που θα θέλουμε να, τη, να ξεβιδώσουμε ε, αυτό εδώ το ρακοράκι. Να πούμε πρώτα ότι η αρχή της λειτουργίας ε, της τυμπίδας είναι η εξής. Ε, μπαίνει το αντικείμενο που θέλουμε να ξεβιδώσουμε ή να περιστρέψουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε, το κλείνουμε προ εδώ και το περιστρέφουμε. Κάνουμε αυτή την κίνηση. Έτσι ε, όταν έχουμε ένα αντικείμενο εδώ μέσα π.χ. έχουμε αυτήν εδώ την τάπα επιλέγουμε το σωστό μέγεθος μεταβάλλοντας το άνοιγμα εδώ πιάνουμε και περιστρέφουμε. Περιστρέφουμε πάντα ε, ε, την τσιμπίδα, τη την κρατάμε από τη φορά τη κίνηση που θέλει να κάνει. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε έτσι, την πιάνουμε από εδώ. Θέλουμε να το ξεβιδώσουμε, το γυρίζουμε και το πιάνουμε από εδώ. Γιατί, γιατί όπω κλείνει η παλάμη μα, αυτά τα δύο ε, έρχονται και συμπιέζουν το αντικείμενο. Έρχεται εδώ και το συμπιέζει, δεν το αφήνει ε, να περιστραφεί. Αν όμω περιστρέφουμε. Ότι θέλουμε να περιστρέψουμε ε, τη, τη βίδα μας, στην προκειμένη περίπτωση, αριστερόστροφα και κρατάμε τη τζιμπίδα έτσι, είχ, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να θέλουμε να το βιδώσουμε. Αν θέλουμε να το ξεβιδώσουμε, και αυτό είναι σκληρά βιδωμένο, το κρατάω εδώ πέρα, με τη δύναμη που εφαρμόζουμε εδώ, όση δύναμη και να κάνουμε, οι δυνάμεις είναι τεράστιες, και το ανοίγει. Αν το κλείσω ακόμα λίγο να φαίνεται εδώ δεν μπορούμε να το, να το πλησιάσουμε και αυτό μας το ανοίγει. Ενώ έτσι και μόνο του θα παρατηρήσουμε ότι όταν βιδώνουμε μία βίδα και μόνο αυτό να κρατάμε λόγω της κίνησης που κάνει αυτή εδώ πέρα το συμπιέζει και κλείνει και πολλαπλασιάζει έτσι τη δύναμή μας εδώ στο χέρι με αποτέλεσμα το αντικείμενο να κλείνει και να, βι, να, να, ασκεί τεράστια δύναμη εδώ στις δαγκάνες και το αντικείμενο να μπορεί να το βιδώσει αν είναι σωλήν, αν είναι παξιμάδι, οτιδήποτε άλλο. Ούτως ή αλλιώς με τέτοια αντικείμενα, τέτοια εργαλεία μάλλον, χρησιμοποιούμε και στους Βέβαια δεν έχω σιδερένιο σωλήνα, αλλά και ένα πλαστικό, αν το κλείσω τέρμα, για το βίντεο έτσι, ε, πάλι το δαγκάνι γιατί εδώ έχει τις εγκόπες και το μπορεί να το περιστρέψει μια μεταλλική σωρή να θέλουμε να τη βιδώσουμε ή να την ξεβιδώσουμε από κάπου αλλού από κάποιο σύστημα ίδρευσης ενώ έτσι ό,τι δύναμη και να βάλω βλέπετε ακόμα και στο πλαστικό γυρίζει ενώ από εδώ συμπιέζει είδατε ε, αντίστοιχα δουλεύει και ο κάβουρας, είτε με την ορθή γωνία είτε με τον άλλο που είναι πλαγιαστό. Απλώς ρυθμίζουμε το άνοιγμά του από τη βίδα αυτή και κατόπιν αυτό, βιδώνουμε, κάνουμε την κίνηση αυτή ή το γυρίζουμε και κάνουμε την κίνηση αυτή. Βέβαια εδώ το κρατάμε κάπως έτσι, έτσι ώστε να έχουμε τον έλεγχο να ανοίγουμε και να κλείνουμε. Εντάξει, ανοίγουμε, κλείνουμε και σίγουρα όταν πάμε προς τα κάτω δουλεύουμε έτσι βάζουμε τη δύναμή μας εδώ και κλείνει. Δεν, δεν δέχεται αντίστροφη δύναμη από το αντικείμενο που θέλουμε να περιστρέψουμε και να το ανοίγει αν είναι παξιμάδι ή να γλιστράει αν είναι σωλήνα. Οπότε τι κάνουμε τώρα. Ε, έχουμε τη δαγκάνα μας. Προσαρμόζουμε το άνοιγμα της στο αντικείμενο που θέλουμε. Επίσης καλό είναι ε, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κλειστά. Δηλαδή, όταν ρυθμίζουμε το άνοιγμα από εδώ, ε, το χέρι μας να είναι όσο το δυνατόν πιο κλειστά. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε με άνοιγμα εδώ. Δηλαδή, αυτό εδώ τώρα, αν ήθελα να το πιάσω, εδώ είναι εντάξει, είναι κλειστό. Το βλέπετε. Ε, εδώ όμως τώρα που θέλω να δουλέψω, εδώ είναι αρκετά με ανοιχτό. Η δύναμή μου μπορεί να μην είναι τόσο ώστε να κρατήσει ε, τη δακάνα κλειστή. Οπότε, τι κάνουμε ανοίγουμε κι άλλο το άνοιγμα λίγο ούτω ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο, πιο κλειστά εδώ που άνοιξα πάρα πολύ και επίσης να μην περιστρέφεται. δηλαδή όταν θα κλείσουμε εδώ να μην έχει τη δυνατότητα να περιστραφεί και τι κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση κρατάω με το ένα χέρι κόντρα και γυρίζω αν όμω, είδατε χαλαρώνω και ξαναπιάνω χαλαρώνω και ξα... Χαλαρώνω, γυρίζω και ξεβιδώνω. Να το. Θέλω να βιδώσω. Γυρίζω ανάποδα, σφίγγω, χαλαρώνω, πάω στην επιθυμητή θέση που έχω, σφίγγω και βιδώνω. Χαλαρώνω, βιδώνω. Χαλαρώνω, σφίγγω και βιδώνω. Κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι άλλο. Αν ήταν αυτό έτσι, με ελάχιστη δύναμη το ξεβιδώνω. Έτσι όμως, αν θέλω το βιδώσω, τώρα που είναι ακόμα χαλαρό, πάει. Αλλά μόλις βρει μια δύναμη, αρχίζει και πηδάει. Γιατί δεν έχω τη δύναμη να το κρατήσω από εδώ πέρα. Καλύτερη δύναμη είναι αυτή από εδώ. Χράτς δεν κούνησε. Εδώ. Το σφίγγω, το καργάρω. Από εδώ όμως δεν μπορώ να το κάνω Το βλέπετε πως πηδάει Και κάνουμε και καταστροφή και εδώ πέρα Τώρα τι γίνεται αν έχουμε δύο GPS πως θα τις χρησιμοποιήσουμε και τις δύο Εδώ εγώ έχω τον κάβουρα Ανοίγω τον κάβουρα Ούτως ώστε να πιάσω εδώ Θέλω ακόμα λίγο, είπαμε πρέπει να, να κλείνει Είναι και μεγάλο αυτό Το τοποθετώ μέσα και πιάνουμε με το ένα χέρι για κόντρα ανάποδα και αυτό που θα ξεβιδώσει το πιάνουμε ήσυχα. Το βλέπετε. Και τα δύο κοιτάζουν τώρα προς τα μέσα γιατί αυτό έχει την τάση θα το γυρίσει έτσι. Πώς το γυρίζει αυτό έτσι με το σφίξουμε εδώ θα κλείσουν αυτά, δεν θα χαλαρώσουν. Οπότε αυτό τώρα που είναι που σας είπα, που, με αυτό τώρα που σας είπα πώς θα το, πώς θα το δουλέψετε το πιάνουμε σωστά και το κάνουμε και ξεβιδώνει. Αν μου πείτε τώρα φάνηκε εύκολο, γιατί το έχω βιδώσει το ξεβιδώσει δύο-τρεις φορές. Αλλά το ίδιο είναι και στην πραγματικότητα. Το Θέλουμε να το βιδώσουμε. Θα γυρίσουμε αυτό ανάποδα. Θα το πιάσουμε πάλι από εδώ. Θα το σφίξουμε. Και αυτό θα το βιδώσουμε. Πάλι ανάποδα. Το γυρίζουμε ανάποδα. Και το καργαρούμε. Ωραία, ας προσπαθήσουμε να ξεβιδώσουμε. Εδώ έχω άλλη μια βίδα, θα το σφίξω λίγο γιατί έχει χαλαρώσει. Εδώ έχω άλλη μια βίδα. Μια συστολή είναι αυτή εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να την ξεβιδώσουμε. Θα αφαιρέσουμε πρώτα... Κοιτάτε, δεν το έκανα σωστά και μου έφυγε. Αμέσως, αμέσως. Ενώ τώρα Είδατε που δεν έφυγε Σε βιδώνουμε Τώρα πάει και με το χέρι Έτσι Και τώρα θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και αυτήν εδώ τη διαστολή Συστολή, πως λέγεται Δεν κάνει, θα ανοίξουμε λίγο Η πόλη πήγε Και πάμε Αυτό. Αν το κρατούσα τώρα έτσι και ήμουν σε μια τέτοια θέση που είναι εδώ λίγο έτσι εδώ τώρα που κρατάει η τσιμπίδα η πράσινη είναι λίγο είδατε πως γυρίζει ενώ αν έρθει εδώ στο, στο αντίστοιχο τμήμα το πιάνει εδώ γυρίζει γιατί το σφίγγει το είδατε και το ξεβίδωσα. Οπότε και εδώ που είναι λίγο, όταν το είχα πιάσει έτσι για να κάνω την αντίστροφη κίνηση, μου το γύριζε. Ενώ με τα δοντάκια που έχει, αυτά τα δοντάκια έχουν και κατεύθυνση προς τα μέσα. Οπότε ό,τι πιάνει και το σφιγγεί, το κρατάει. Κατεύθυνση προς τα μέσα το γρατζώνει. Και αυτό έχει κατεύθυνση προς τα έξω. Οπότε ό,τι μπαίνω μέσα και το πιάσει σωστά, έτσι για να το στρίψουμε το έχει διαλύσει, έτσι όμως το έχει ελευθερώσει, δεν το πιάνει γιατί εκεί τα δόντια πάνε ανάποδα αλλά και οι δυνάμεις που ασκούνται είναι ανάποδες με αποτέλεσμα να, το, να γλιστράει ή να σου το ανοίγει, ανάλογα τι αντικείμενο είναι. Εκτός ε, από αυτή τη τσιβίδα εδώ πέρα έχει ένα κουμπάκι που το πατάς και έχει καθορισμένες θέσεις. Άλλες έχουν τις ανοίγεις τέρμα και επιλέγεις ποια θέση θες να δουλέψεις. Πάντα δουλεύουμε στην πλησιέστερη θέση που είναι ε, όσο τη δυνατόν πιο κλειστά και ασκούμε και πίεση στο αντικείμενο. Και δεν το, το, το δουλεύουμε έτσι ανοιχτό. Εγώ το πιάνω, το ένα μπαίνει εδώ για να έχω τη δυνατότητα να ανοιγοκλίνω τα βιδώνω, έτσι. Αυτή την κίνηση κάνουμε. Λοιπόν, ε, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω για τη χρήση των εργαλείων αυτών. Ε, είτε μικρό, είτε μεγάλο, είτε είναι αυτό, είτε είναι τέτοιο. Ε, ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο κυκλοφορεί που μεταβάλλεται το μέγεθός του σε τέτοιο... Ε, σε τέτοιο σχεδιασμό. Δουλεύει με τον τρόπο αυτό. Διαφορετικά, δουλεύουν κάποια άλλα, όπως είναι το γαλλικό κλειδί. Αυτό... Εντάξει, ρυθμίζουμε και τελειώνει η υπόθεση. Ε, είναι σταθερό. Ε, δεν ανοίγει ούτε κλείνει. Ε, αυτό μα δίνει τη δυνατότητα ε, όταν κάτι θέλουμε να βιδώσουμε. Π.χ. αυτό να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή να χαλαρώνουμε και να σφίγγουμε, να χαλαρώνουμε και να σφίγγουμε, χαλαρώνουμε και να σφίγγουμε και να έχουμε τη, την κίνηση. Ε, αυτά από μένα. Ελπίζω να βοήθησα του φίλου που θέλουν να κάνουν χρήση αυτών των απλών εργαλείων ε, και ευρέω διαδεδομένων. δεδομένων και δυσκολεύονται στη λειτουργία τους. Είναι πάρα πολύ απλό, Απλώ πρέπει να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να κάνουμε και πώς πρέπει να κρατήσουμε σωστά το εργαλείο. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, γράψτε στα σχόλια ό,τι παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο θέλετε να το συζητήσουμε μαζί και να το δούμε σε βίντεο και κοινοποιήστε να μάθουν και άλλοι πώς δουλεύουν τα εργαλεία αυτά, αλλά και τα τόσο άλλα ωραία πράγματα που δείχνω μέσα στο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, μέχρι το επόμενο βίντεο να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας!